Το Αργοστόλι αναμένεται σύντομα να αποκτήσει ξανά αρχαιολογικό μουσείο. Το κτίριο που επιλέγει από τους σεισμούς του 2014 και βρίσκεται στην καρδιά του Αργοστολίου παραμένει από τότε εκτός λειτουργίας. Πλέον για το έργο υπάρχει ανάδοχος και εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Αναφορικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αργοστόλι, οι εργασίες του ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησής του συνολικού προϋπολογισμού 6.162.767 ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Μουσείο του Αργοστολίου είναι κάτι που λείπει πραγματικά και η εφορία κάνει και ό,τι μπορεί, θα κάνει και ό,τι μπορεί προκειμένου και το εκθεσιακό μετά το κτηριολογικό να ολοκληρωθεί στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Εκτός των αλλαγών σε ό,τι αφορά το κτηριακό του μουσείου, αναμένεται να υπάρξει ανανέωση και στον εσωτερικό χώρο της έκθεσης. Είναι ένας τελείως ξεχωριστός τρόπος επανέκθεσης, καμία σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα που ήταν παρατακτικά και κυρίως αναλώνονταν σε μια συγκεκριμένη περίοδο, ενώ θα βλέπουμε την Κεφαλονιά πλέον και από το μάτι των νέων εξελίξεων της αρχαιολογικής επιστήμης και των νέων δεδομένων πια που έχουμε και στον χώρο της Κεφαλονιάς, έτσι όσον αφορά τα αρχαιολογικά. Το Μουσείο του Αργοστολίου είναι κάτι που λείπει πραγματικά και η εφορία κάνει και ό,τι μπορεί, θα κάνει και ό,τι μπορεί προκειμένου και το εκθεσιακό μετά το κτηριολογικό να ολοκληρωθεί στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, σχεδιασμένο από τον Κεφαλονίτη αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό, με τη μορφή περίπτερου ναού, αποτελεί μία από τις πρώτες εικόνες που συναντούν οι επισκέπτες στο Αργοστόλι που ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο.